Padre, ήρθα λίγο ξαφνικά, θα λέγει κανείς, με την έννοια ότι δεν μπορούσα να προγραμματίσω το σημερινό ραντεβού και γι' αυτό βεβαίως κατανοώ και τις τεχνικές δυσκολίες από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη είναι για καλό σκοπό, διότι μεταφέρω καλά νέα. Πριν από λίγο καταλήξαμε σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για ένα θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί και μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, για την διαφορά που έχουμε οι δύο χώρες σε ό,τι αφορά την ονομασία της Κύπρος. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία, θα έλεγα, και γι' αυτό είμαι χαρούμενος, διότι έχουμε μια καλή συμφωνία, η οποία καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ελληνική πλευρά και βεβαίως προϋποθέσεις που αποτελούν τους βασικούς άξονες αυτού που ονομάζουμε εθνική γραμμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και κοντά δύο δεκαετίες. Δηλαδή έχουμε μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, έργα όμνες, τόσο δηλαδή στο εξωτερικό και στις διεθνείς σχέσεις και στις διμερείς σχέσεις της γειτονικής χώρας, όσο και στο εσωτερικό, πράγμα που σημαίνει ότι η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι οι γείτονές μας αναλαμβάνουν την υποχρέωση συνταγματικής αναθεώρησης για να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία. Το σημαντικότερο όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι, κατ' εμέ το σημαντικότερο, είναι ότι έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει και αλλαγές στο Σύνταγμα πέραν της ονομασίας, που αφορούν τα σημεία εκείνα εις τα οποία υπάρχουν αναφορές που εκπέμπουν άλλη τροτισμό, τόσο στο προήμιο όσο και σε άλλα σημεία του Συντάγματος, και αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά το σημαντικότερο όλων, κατ' εμέ, είναι ότι με αυτή την συμφωνία διασφαλίζεται, κατοχυρώνεται κάτι πολύ σημαντικό για μας. Η ιστορική κληρονομιά, η πολιτισμική παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Πράγμα το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο κατ' εμέ. Διότι υπήρξαν στο παρελθόν κάποιοι οποίοι οικειοποιήθηκαν, προσπάθησαν μάλλον να οικειοποιηθούν ένα σημαντικό μέρος της αρχαίας ελληνικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς, πράγμα το οποίο αποτελούσε και ένα διαρκές εμπόδιο στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι σημαντική και θετική. Βεβαίως, η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι θα τεθεί σε ισχύ από τη δική μας την πλευρά, θα κυρωθεί δηλαδή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφότου η άλλη πλευρά εκπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις, και βασική προϋπόθεση, όπως σας είπα, είναι η συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το οποίο προφανώς και κατοχυρώνει τις θέσεις και τις προϋποθέσεις που έχουμε βάλει. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει αυτή η συμφωνία, η καλή συμφωνία, που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί και μια θετική εξέλιξη για την περιοχή μας, θα πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί από τους γείτονές μας για να προχωρήσουμε αμέσως μετά και εμείς. Σε λίγο, ή στο πρώτος που ενημερώνω, ήρθα αμέσως μετά το τέλος της τελικής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο Ζάεφ, ή στο πρώτος που ενημερώνω, αμέσως μετά θα ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς για τα βασικά σημεία της συμφωνίας αυτής και θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Βουλής για να του ζητήσω τις αμέσως επόμενες μέρες, αμέσως μετά την ψήφιση των τελευταίων προαπαιτουμένων της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος για τη χώρα, να διοργανωθεί με βάση το άρθρο 142α του κανονισμού ειδική συνεδρίαση, ώστε να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι χρέος όλων μας είναι να αποτιμήσουμε με νυφαλιότητα αυτή τη συμφωνία
που κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ιστορικό βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Πρώτον για την τήρηση αυτής της κοινοβουλευτικής τάξης στα μεγάλα μας θέματα, δηλαδή την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερον, θέλω να τονίσω το ότι από εδώ και πέρα είναι σαφές ότι η ευθύνη για το εάν πραγματικά η γειτονική μας χώρα εννοεί την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων που έχουμε θέσει και που είναι αυτονόητες, εναπόκειται σε εκείνη. Και εδώ είναι ανάγκη να επαναλάβω κάτι, ότι αυτή η εθνική θέση, γιατί περί εθνικής θέσης πρόκειται, το ότι δηλαδή προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η αναθεώρηση του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, δεν είναι μόνο γιατί από αυτή θα κριθεί τελικά η συμφωνία η οποία θα έρθει να ακυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί θα φανεί από τις αλλαγές που θα έχουν γίνει, εάν θα τηρηθεί από το γειτονικό μας κράτος όλη αυτή η δέσμευση την οποία τώρα αναλαμβάνει. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα, μέσα από αυτή την προϋπόθεση που έθεσε, δείχνει το σεβασμό της ως ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα με δημοκρατική ευαισθησία, δείχνει την δημοκρατική ευαισθησία και για το γειτονικό μας κράτος. Γιατί θα ήταν αδιανόητο, θεωρήθηκε στην αρχή, ότι θα μπορούσε με μια διεθνή συμφωνία αυτό το πράγμα να λυθεί. Δεν είναι θέμα μόνο νομικό. Είναι κατεξοχήν θέμα δημοκρατικής ευαισθησίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες. Θα ήταν αδιανόητο για εμάς τους Ευρωπαίους και για την Ελλάδα ιδίως με αυτή τη δημοκρατική παράδοση να οδηγεί μια χώρα και τον Πρωθυπουργό της να αποδέχεται πράγματα τα οποία αντίθεται με το Σύνταγμα. Έτσι όπως έρχονται λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εναπόκειται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να κάνει πράξη και σε συνταγματικό επίπεδο αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε. Από αυτό θα κριθεί και η τελική συμφωνία η οποία θα έρθει την εποχή εκείνη, εφόσον έχει τηρήσει τα υπεσχημένα. Και θέλω να πω κάτι, ότι εφόσον τα τηρήσει, αυτός ο σεβασμός της ιστορίας που τόσο καιρό είχε κακοπάθει, για να είμαστε ειλικρινείς, από τη γειτονική μας χώρα και από την ανεύθυνη στάση ορισμένων ηγετών της, αυτή ακριβώς, αυτός ο σεβασμός της ιστορίας είναι ένα καλό διαβατήριο πραγματικά για την περαιτέρω πορεία της. Είναι καλό για αυτό το λαό τελικά να συμμορφωθεί με την ιστορία, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν μόνο μια παραβίαση, ξέρετε, βασικών αρχών που αφορούν το διεθνές δίκαιο, το να διεκδικεί την κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά οδηγούσε σε μια γελιοποίηση πραγματικά και τους ηγέτες αυτού του κράτους, την οποία εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε καλή γειτονία και καλή γειτονία ξεκινάει από το σεβασμό της ιστορίας και του διεθνούς δικαίου. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και κάτι άλλο, νομίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή δείχνει και πάλι ότι εμείς στην Ελλάδα, εδώ, στο κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, ξέρουμε ότι αυτά συζητούνται κατεξοχήν σε αυτό το ναό της δημοκρατίας που είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο.